έχει μπάλα μόλις out, καλοχτυπημένο το φαουλ Σαβέσκι. Καραπιάλης στον Παχατουρίδη, το σούτ, η μπάλα μόλις out. Καραπιάλης σε θέση για σούτ, το πραγματοποιεί, η μπάλα out. Σλίσκοβιτς στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Σλίσκοβιτς πάντα. Πέρασε ωραία στον Αλεξανδρή, σε θέση βολής ο Αλεξανδρής, πλασάρει και χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρ για την ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Παχατουρίδης, Μαυρομάτης, ελύσεται η κόντρα. Το γέμισμα από τον Μουρατίδη, έρχεται ο Αναστόπουλος στην περιοχή, κάνει το γυριστό σούτ στα χέρια του Οικονομόπουλου η μπάλα. Και πέναλτι, υπάρχει πέναλτι, υπάρχει παράβαση λέει ο διαιτητής στον Αλεξανδρή από τον Καραταΐδη. Ήταν η μπροστινή παλιά που έγινε από τον Αγορογιάννη στην περιοχή. Ο Αλεξανδρής ανετράπη από τον Καραταΐδη σύμφωνα με τη γνώμη του διαιτητή του κυρίου Σιμιακού. Ο Δημητριάδης εκτελεί, κάνει το 0-1 για την ΑΕΚ στο 57. Πάλι Χατζίδης έτοιμος για τη σέντρα, δεν είναι καλή. Η μπάλα φτάνει όμως τον Καραταΐδη. Τελικά γέμισε ο Μαυρομάτης, πολύ ωραία. Σαβίδης στο σούτ, την μπάλα στα αδέρφια. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Βαΐτσι. Ο Γιώργος Βαΐτσι λοιπόν ισοφαρίζει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Συγκλίνει προς την περιοχή Αναστόπουλος. Η σέντρα του πολύ ψηλά στο δοκάρι. Σέντρα σου του Αναστόπουλου στο δοκάρι. 6 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Φάουλ για την ΑΕΚ, ο Αγορογιάννης είναι ο εκτελεστής. Προς τα πίσω κεφαλιά από τον Μητρόπουλο. Δεν μετράει τον γκολ ο ιδιωτητής. Υπάρχει φάουλ επιθετικό. Χατζίδης. Η σέντρα του Χατζίδη, offside, δεν μετράει τον γκολ αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Στη Λάρισα, οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν του ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Ζάχου στο 53. Όμως, οι Θεσσαλονικοί σε μια οργανωμένη αντεπίθεση ισοφάρισαν με τον νεαρό ταλαντούχο Αντώνα στο 77ο λεπτό. Ενώ θα μπορούσαν να προηγηθούν λίγο αργότερα, αλλά ο Αντώνας σούταρε άτζαλα στην κενή αιστεία out. Τελικά, Λούχοβι και Δημόπουλος κατάφεραν να ανοίξουν τη Λαρισινή άμυνα στο 92. Με το σέντερ του ΠΑΟΚ να ενεργεί έξυπνα κάνοντας το τελικό. Λάρισα ΠΑΟΚ 1-2. Μπορμπόκης επιμένει στην περιοχή. Πάντα Μπορμπόκης κάνει και το γύρισμα. Το σούτ από κοντά χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Δημητριάδη. Πάντα Σαμπανάτζοβιτς. Θα αφήσει τελικά τον Τσάρτα. Τσάρτας έχει χώρο μπροστά του. Επιχειρεί και το σούτ. Η μπάλα στο αριστερό του δοκάρι και απομακρύνεται. Το φάουλ από τον Αγορογιάννη στο 16. Πέρασε η μπάλα από όλους. Από κοντά προσπαθεί ο Μητρόπουλος. Και από μπάλα τελικά απομακρύνεται. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δανίλη Παπαδόπουλος. Πετσάνοβιτς δεν είναι offside. Πετσάνοβιτς στην περιοχή. Κάνει και το σούτ από Κρούετ Ματζίδης. Τρέχει ο Κασάπης, η μπάλα βγαίνει κόρνερ τελικά. Μητρόπουλος που ζητά ένα στήριγμα στην προσπάθειά του. Επιμένει, αφήνει για τον Δημητριάδη. Δημητριάδη για τον Μητρόπουλο που πέρασε στην περιοχή. Μητρόπουλος στο γύρισμα. Μακρύνει όμως η αμυντική με τον Ανατολάκη και ο Βακαλόπουλος που ολοκληρώνει. Γιωβάνοβιτς, αλλαγή παιχνιδιού για τον Χρήστο Κωστή που κάνει το κοντρόλ ωραία. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 λοιπόν για τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτό το γκολ του Χρήστου Κωστή, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα των φιλάθλων της ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς. Αφήνει τελικά. Τσάρτα στο σούτ. Την μπάλα out. Κέρδισαν όμως οι Ηρακλειδείς και μπροστινή παλιά που έγινε για τον Πετσάνοβιτς. Ο σέρβος στην περιοχή. Πετσάνοβιτς πάντα κάνει και το σούτ. Την μπάλα out. Τσάρτας εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Έγινε κεφαλιά και ισοφάρισε λοιπόν από τον Τάσο Μητρόπουλο. Το 1-1 για την ΑΕΚ στο 64. Κωνσταντινίδης. Μητρόπουλος. Η πάσα και πάλι για τον Μητρόπουλο που περνάει. Πολύ ωραία. Μητρόπουλος στην περιοχή, το σουτ και το γκολ. Το 2-1 για την ΑΕΚ με τον Τάσο Μητρόπουλο στο 77. Μια παλικαρίσκια πράγματι προσπάθεια του Τάσου Μητρόπουλου, ο οποίος κατάφερε, μπήκε στην περιοχή, έκανε και το σουτ. Το 2-1 λοιπόν για την ΑΕΚ στο 77. Κοφίδης θα προσπαθήσει να ξεφύγει από τον Αλεξίου, θα κάνει και τη σέντρα, η κεφαλιά και είναι το 0-1. Το 0-1 με σκόρερ το Λόντσαρ ακριβώς στο 32ο λεπτό της συνάντησης. Οικονομίδης πάρα με την μπάλα, κάθε την παλιά σαν Αναστασιάδη. Αναστασιάδης πλασάρει τον Καρκαμάνη και είναι το 1-1 ακριβώς από το 46ο λεπτό της συνάντησης μετά από την πολύ όμορφη παλιά του Οικονομίδη στον Τζόνα Αναστασιάδη. Καπετανόπουλος προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Πορπόκη. Πορπόκης ελευθερώνεται το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, συνεχίζεται η φάση Δερμιτζάκης, αποκρούν η αμυντική του Άρη. Ο Λογμπέλο. Λογμπέλο πολύ όμορφα για τον Ιβάν. Ιβάν τέτα τέτ με τον Τερζή. Ιβάν προσπαθεί και τελικά το 2-1. Το 1-2 αν προτιμάται από τον Σαμόλη. Ήταν μια εκπληκτική προσπάθεια από τον Ιβάν. Τροφοδότησε τον Σαμόλη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία στο 22ο λεπτό να κάνει το 1-2 και να παγώσει την Τούμπα. Τι παλιά από τον Μπατίστα. Μπαίνει στη βάση ο Προτάσοφ που κάνει και το σουτ. Δοκάρι και out.
Ξάνθης. Ζιρόγεβιτς τώρα. Ζιρόγεβιτς κάνει και το σουτ. Out. Σχεντάκης κάνει την παλιά. Τσαλουχίδης τώρα. Συρτή πάσα Προτάσοφ. Γυρίζει. Μπατίστα στη φάση. Βγαίνει ο Κάντας. Μουρατίδης το σουτ. Απομακρύνει ο Τσιπλάκης. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αλλάζουμε τον Μπατίστα. Μουρατίδης και πάλι μπαίνει στο πηγείο. Μουρατίδης πέφτει κάτω. Πέναλτι. Σφυρίζει ο διαιτητής ο Περολορέτζος. Μητσιμπόνας εκτελεί αυτό το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Και το 1-0 στο 56. Παχατουρίδης. Σχιαντάκης τώρα. Σχιαντάκης κάνει τη σέντρα. Τσαλουχίδης περιμένει το σουτ και τον γκολ. Σοφιανόπουλος κάνει τη σέντρα. Αναστόπουλος τώρα. Αφήνει το σουτ τελικά. Και τον γκολ από τον Γιώργο Βαΐτση. Η ωραία επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Η πάσα από τον Αναστόπουλο και ο Βαΐτσης το σουτ και τον γκολ. Συνός έγινε το λάθος. Και θα φύγει ο Βαΐτσης. Βαΐτσης στην περιοχή. Κάντας αφήνει τελικά το σουτ και τον γκολ. Το 4-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Γιώργο Αμανατίδη. Σε θέση βολής το πλασταριστό που δεν έγινε από το Σκαρτάδο. Το νέο σουτ, νέα κόντρα. Συνεχίζεται όμως αυτή η φάση. Σκαρτάδος θα διώξουν τελικά προς στιγμή η αμυντική του Απόλλωνα και θα τελειώσει έτσι η φάση. Έλα. Για τον Γιωβάνοβιτς αμέσως το σουτ, το 1-0. Στο 10ο λεπτό. Κούστα. Το σουτ από τον Βλαχούδη, μπλόκαρε ο Πλίτσης. Το φάουλ από τον Τσέκο. Η κεφαλιά θα διώξει ο Πλίτσης από τον Βλαχούδη. Βλαχούδης. Βλαχούδης που μπήκε στην περιοχή για τον Κούστα. Θα γυρίσει το σουτ, out. Γιωβάνοβιτς. Για τον Τουτζιάρη δοκιμάζει το πόδι του, υπέροχη επέμβαση του Τσιάπ. Προς την ύμπαρη για τον Ανδράδη, το πλασέ, το 2-0. Πάζω Τσουλουκίδη για τον Βλαχούδη σε θέση βολής, το shoot out. Σοφιανόπουλος είναι έτοιμος για το φάουλ, το εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 35, ο Γιόνους δεν συγκράτησε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός προηγείται μέσα στη Λιβαδιά. Χατζίδης εδώ σε μια προσπάθεια, αλλάζει την μπάλα με τον Ηλία το Σαββίδη, τώρα Μουρατίδης. Μουρατίδης από τα δεξιά, κάνει την παλιά, ο Σαββίδης έτοιμος για το σούτο πραγματοποιεί και ένα πολύ ωραίο γκολ για τον Ολυμπιακό, το 2-0 με τον Ηλία Σαββίδη στο 53ο λεπτό. Ξαναβλέπετε τη φάση του γκολ. Στο 68 ο Καραπιάλης στον Παχατουρίδη, δυνατό το σούτ, η μπάλα βρίσκει και στο τείχος, αλλάζει πορεία, καταλήγει στα δίχτυα, 3-0 Ολυμπιακός στον Λεβαδιακό. Και ενώ η ΑΕΚ δοκίμασε τις τελευταίες ημέρες τις δυνάμεις της εντός Ελλάδος, ο αντίπαλός της στο Super Cup, ο Παναθηναϊκός, έδωσε εξετάσεις κόντρα στην Ιταλική σχολή με αντιπάλους την Νάπολη και τη Ρώμα. Ο Αποστόλης Δαλούκας μας θυμίζει τι έγινε στο τουρνουά του Τσεράβολο. Στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Τσεράβολο, ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά καλό ποδόσφαιρο, κυρίως στο πρώτο μέρος απέναντι στην φημισμένη Νάπολη. Ο Παναθηναϊκός έφτασε πολλές φορές κοντά στον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με κύριους μοχλούς του Σαραβάκου Βαζέχα στην επίθεση, αλλά και τους Χριστοδούλου, Μαραγκό και Νιόμπλια στον χώρο του κέντρου. Στο 26ο λεπτό, ο Δημήτρης Σαραβάκος κέρδισε ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή των Ναπολιτάνων από τον Πολικάνο, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Αποστολάκης. Μπάλα μετά το τείχος πήγε στον Σαραβάκο και με έναν κεραυνό έκανε το 1-0 μέσα στο Κατατζάρο υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ λίγο αργότερα, αν ο Δημήτρης Σαραβάκος και πάλι ήταν πιο προσεκτικός στην προσινή παλιά του Βαζέχα. Οι Ναπολιτάνοι την καλή τους ευκαιρία τη δημιούργησαν στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου με τον Πολικάνο. Η μπάλα όμως έφυγε out. Ο Ίβιτς Όσιμ, στους ανασταλτικούς παράγοντες του δεύτερου ημιχρόνου για την ομάδα του, ανέφερε και τον δυνατό άνομο. Οι Ναπολιτάνοι πάντως νωρίτερα στην επανάληψη σοφάρισαν με τον Πολικάνο και ύστερα από περίφημη προσπάθεια του Μπρεσιάνη. Τελικά οδηγηθήκαμε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Βάντζικ κατέβασε τα ρολά τρεις φορές με τους Ιταλούς. Στα πέναλτι τον Μπρεσιάνη, Τέρν και λίγο αργότερα του Φεράρα. Στο τελευταίο πέναλτι ο Δημήτρης Σαραβάκος ήταν εύστοχος και έστειλε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνουά, περιμένοντας τον ηγητή της συνάντησης Κοζέντσα Ρώμα που έγινε την άλλη μέρα.
Οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν αρκετά δυνατά με ένα όμορφο γκολ του Σίνισα Μιχάιλοβιτς, για το οποίο φέρει και μερική ευθύνη ο τερματοφύλακας Κοζέντσα, και διπλασίασαν τα τέρματά τους με ένα εξίσου εντυπωσιακό γκολ του Πιατζεντίνη στο 40. Ενώ θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ αν ο αρχηγός Τζουζέπε Τζανίνι ήταν πιο εύστοχος δύο λεπτά αργότερα. Στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση των Τζιαλόρωσι έπεσε αισθητά και οι παίχτες της Κοζέντσα, αφού μείωσαν το σκορ με απευθείας χτύπημα φάουλ του Μαϊελάρο στο 61, κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν με τον Μαρούλα 12 λεπτά πριν τη λήξη. Έτσι και αυτό το παιχνίδι του τουρνουά Τσεράβολο οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι Τζιαλόρωσι, πιο ψυχρήμοι και πιο αποτελεσματικοί, κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό με τον αρχηγό τους Τζουζέπε Τζανίνι να υπογράφει και για αυτή την νίκη. Ο αρχηγός της Ρώμα έμελε να είναι και ο δυσκολότερος αντίπαλος στο χθεσινοβραδινό τελικό του Κατατζάρο. Ο ωραίος Τζουζέπε με μια βολίδα στο 8 λεπτό έδωσε την πρωτοπορία στην ομάδα του, ενώ βοήθησε αρκετά τους συμπαίκτες του να φέρουν σε δύσκολη θέση τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού αρκετές φορές. Σαν και αυτή τη φάση που ο Ριτσιτέλη έφερε σε δύσκολη θέση τον Βάντζικ. Ο Πολωνός στρατοφύλακας έσωσε. Ένα καλό σουτ για τους πράσινους έκανε ο Λουίς Χριστοδούλου, αναγκάζοντας τον αντίπαλο στρατοφύλακα σε θεαματική επέμβαση. Λίγο αργότερα, ο Μπάλμπο μετά την άσιστ του